Πεσίνα, μου ζήτησες να βάλω 5 κιλά για να αποκτήσω όγκο σαν το Vin Diesel και εγώ έβαλα 14 και έγινα Vin Diesel Super 100 οκτανίων. Μου ζήτησες να έρχομαι πιο συχνά στα μπουζούκια και εγώ έγινα πιο τακτικό στα μόλα και από το Χάρη Χιανίδη. Σε όλα έχω πει ναι, αλλά αυτό ξέχνα το. Αποτρίχωση ο μπίλαρα ο Μπισμπίκη δεν κάνει. Έλα βρε αγάπη μου, σκέψε λίγο και εμένα. Είναι ωραίο να κυκλοφορώ με αυτές τις μυτότριχες που είναι σαν χορδές από σαντούρι. Ποιος τις βλέπει. Πλάκα μου κάνεις ρε Βασίλη. Ξέχασες πέρυσι που πήγαμε στην Κιώνα και έσπασε το σκηνή της αναρρίχησης και ο δάσκαλος είπε να δεθείς με τις μυτότριχες και να πέσεις όπως ο Ταρζάν στη ζούγκλα. Εντάξει, εντάξει, θα κάνω μια δοκιμή. Αλλά αν πονέσω, σταματάμε αμέσως. Κατάλαβες. Βρε αγόρι μου, τι να πονέσεις. Εγώ είμαι πιο έλαφρο χέρα και από τον Πεταλούδα. Ορίστε. Σου βάζω λίγο κεράκι και μία μπατονετούλα εδώ στο ρουθουνάκι, δηλαδή τι ρουθουνάκι, σαν τη σύρεκα της μάχης, σύρεκα. Όχι τόσο μεσά από τρίχωση μου κάνεις, είναι απιντές. Και τώρα τι γίνεται. Θα τραβήξω απότομα την μπατονέτα και θα βγει. Ούτε που θα το καταλάβεις. Με αφαλόκοψες καγκούργα. Έλα βρε βασιλάκι μου, έτσι είχε ουρλιάξει και όταν πρωτάκουσες το Γιαχαμπίμπι. Αλλά μετά το συνείδησες. Μια ιδέα είναι όλα στη ζωή. Κοίτα τι απαλά, θα σου τραβήξω τώρα τη δεύτερη την μπατονέτα. Μου κάνες εσύ έτσι μη τη Μαρή Μαγδαλό. Επέστρεψες στις εργοστασιακές ρυθμίσεις της. Αυτό ήταν πέρασε. Πάμε τώρα το αυτάκι. Όχι, 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 όχι το αυτί, όχι το αυτί. Έλα ρε βασιλάκι μου, δηλαδή μου κάνεις πλάκα. Ξέχασες προχθές το αεροπλάνο που ψάχνεις να βρεις από πού έρχεται το σήμα Wi-Fi στο κινητό σου. Από το ίντερνετ από το αυτί σου είναι, γιατί είναι σαν οπτική. Είναι. Και πιάνει 5G και στα 6.000 πόδια. Κάτσε, κάτσε, κάτσε. Με προσοχή, με προσοχή. Έτσι, έτσι. Δεν μου λες, μήπως θες να σου τραγουδήσω το απαπαπαπαπαπαπαπα όσο φυσικό να αποτύχωση. Όχι, όχι, λυπήσουμε. Δυο τέτοιες σουβλές μαζί δεν θα τις αντέχει ούτε κουταλιανός. Βασιλάκη, υπονοείς κάτι για το τραγούδι μου, γιατί αν υποψιαστώ ότι ρωνεύεσαι, θα κάνω μια βοήθεια, βοήθεια, Χριστιανή Τσουξάκη! Παρκέλεψε την χλωρίδα του αυτιού, η Μεσαλίνα! Βασιλάκη, καταλαβαίνω ότι είσαι τεστοστερονάτος, αλλά αυτή δεν είναι τριχοφυΐα, αγόρι μου. Αυτή είναι ο εθνικός δρυμός της Πάρνηθας πριν καεί. Όπω τρίχα! Φεύγω, φεύγω, μόνο μου φεύγω τώρα. Φεστάσου, πού πας, δεν τελειώσαμε, έχουμε να κάνουμε χαλάω στη γάμπα. Λάθηκες, δε δέσποινα, Βαγγέλης Κακουριώτης, τον Boys, εννοείς με να κάνω χαλάω στη γάμπα. Κάνε μας και το δύσκολο τώρα, δεν θέλει που έχεις μια γάμπα πιο τριχωτή και από του χλέπουνε στο Κωνσταντίνο και λες, μιλάς και από πάνω. Καλά, εδώ, γρήγορα όμως, ε. Ε, καλέ. Μη στεναχωριέσαι, με μια ανάσα, μέχρι να πεις τρίχα Παναγιώτη Αριδά, θα έχω τελειώσει. Με το ένα, με το δύο, με το... Αουέ τσίψε ένα δάσερα βίντεο, ατσαράς κατρακατρακαματάρτακα. Τι κάνεις εκεί παιδί μου, τι λες. Λέω το πιστεύω ανάποδα. Α, μαύρε βασιλάκι μου, αν εκλαψουρίζεις έτσι για τη γάμπα, τι θα κάνουμε όταν αποτριχώσουμε τη φιλοσιά που έχεις για μουσί. Δέσποινα, όσο εδώ και με παρέκει. Το μουσί είναι ιερό. Αν με κάνεις άτριχο άγαλμα σαν τον Φίλιππο τον Ουάν, πώς θα χωνεύω τον παρέκει, ασήκω το ζεϊμπαγικό μου, ε. Τώρα χτύπησες φλέβα, αγόρι μου. Εάν είναι να χάσουμε τέτοιον αρενοπόχορο για σαν το μάγκα! Βγάλε ένα πακέτο απ' την καρδιά μου. Ανάψε τσιγάρο απ' τη φωτιά μου. Τι κοιτάζεις, μάτια μου κλαμμένα. Όλα αρχίζουν ξανά με μένα. Τι κοιτάζεις!